Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Πέφτει η αυλαία σήμερα στον πρώτο κύκλο των διαπραγματεύσεων για την τρίτη αξιολόγηση. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στα δημοσιονομικά αλλά και το τι μέλη γενέστε με το κοινωνικό μέρισμα που θέλει, που επιθυμεί να δώσει η κυβέρνηση. Μαζί μας ο Κώστας Κετσιατζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τα πράγματι σήμερα ολοκληρώνει το πρώτο γύρο της τρίτης αξιολόγησης. Μια διαπραγμάτευση στο θεσμό την οποία δεν έχουμε συνηθίσει, είναι η αλήθεια. Δεν έχουν βγει πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές κόντρες στο προσκήνιο. Όλα πήγαν καλά. Όλα πήγαν καλά, λένε και οι δύο πλευρές. Βέβαια, οι θεσμοί φεύγουν από την Αθήνα με κάποια προαπαιτούμενα τα οποία δεν έχουν κλείσει, κυρίως στο θέμα της ενέργειας και στο θέμα των εργασιακών. Παρ' όλα αυτά, σήμερα που είχαν τη συνάντηση για τα δημοσιονομικά, υπήρξε συμφωνία για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2017. Βλέπουν και οι θεσμοί και η ελληνική κυβέρνηση ότι θα υπάρξει ένα υπερπλεώνασμα, αν θέλετε, ότι θα ξεπεράσουμε τους στόχους που φέρει το μνημόνιο, το οποίο σημαίνει πως ανοίγει ο δρόμος για το κοινωνικό μέρισμα. Δηλαδή για να γίνει μια βοήθεια σε κάποιους κοινωνικά αδύναμοι, σε μια κοινωνικά αδύναμες ομάδες. Από εκεί και πέρα υπάρχει το ζήτημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι θεσμοί, λένε οι πληροφορίες μας, αναγνωρίζουν ότι πρέπει να πέσει χρήμα στην αγορά. Το ζήτημα είναι αυτό το χρήμα, το οποίο θα βγει από το υπερπλεώνασμα βέβαια, αν θα διατεθεί μέσω τη μορφή κοινωνικού μερίσματος ή μέσω τη μορφή επιπλέον αποπληρωμών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αυτό μένει να φανεί στη συνέχεια. Το σημαντικό είναι ότι οι θεσμοί φεύγουν από την Ελλάδα σήμερα. Αναμένεται ανακοίνωση των θεσμών για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Το χρηματιστήριο αυτή τη στιγμή κινείται ελαφρά ανωδικά. Υπάρχει δηλαδή μια αισιοδοξία κυρίως από την έλλειψη αγών ειδήσεων. Ανωδικά κινούνται και οι τραπεζικοί τίτλοι, το οποίο έχει αυτό τη σημασία του γιατί υπήρξε μια αναμπουμπούλα το τελευταίο διάστημα. Φαίνεται ότι δεν θα χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε ενδεχομένως για ένα πρόβλημα με το δυναμικό του ή με τα κόκκινα δάνεια. Όχι ότι αυτά τα προβλήματα έχουν λυθεί, παραμένουν και είναι πολύ σημαντικά. Αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία στην αγορά.